αντιμέτωπος με τον Σαμολαδά. Σαμολαδάς που κερδίζει. Τελικά κόβει ο Παπαχρήστος, θα δώσει πίσω στον Μπόλι. Μπροστινή παλιά, βρίσκεται εκεί ο Βλάχος, έγινε το πλασέ, ακούμπησε το δοκάρι του Τριανταφυλλίδη. Είδατε τι έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του Γιάννη Τριανταφυλλίδη, τυχερός θα λέγαμε. Θα δώσει στον Τσουκάλι. Τσουκάλις θα γυρίσει το σούτ από τον Βιντεβί. Εκτελέστηκε για τον Σπάση. Σπάση θα κάνει το σούτ πολύ χαλαρό όμως. Εκτελέστηκε από τον Μάρκοβιτς και κατευθείαν απευθείαν το χτύπημα και η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του το Τσαμπασίδη με αυτό το ωραίο γκολ από τον Μάρκοβιτς. Μόλις στο 20 λεπτό, 1-0 λοιπόν. Με αυτό το απευθείας χτύπημα φάουλ από τον Μάρκοβιτς. Το σκορ με τον γκολ που πέτυχε στο 22ο λεπτό της συνάντησης ο Σπάσιτς με απευθείας χτύπημα φάουλ. Τσουκάλις θα βγάλει τη σέντρα για τον Μάρκοβιτς. Μάρκοβιτς θα κάνει το σούτ, η μπάλα πάνω στα χέρια του Τσαμπασίδη και μπροστινή παλιά για τον παίκτη του Πανετολικού. Ο Σμιρνής θα κάνει από πολύ μακριά τον δυνατό σούτας Γιωβάνοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τριανταφυλλίδης θα βγει έξω, θα διώξει την μπάλα. Κωνσταντόπουλος για τον Γιωβάνοβιτς. Γιωβάνοβιτς, Γιωβάνοβιτς συγκρατεί την μπάλα. Γιωβάνοβιτς θα δώσει για τον Βλάχο. Βλάχος βγαίνει ο Τριανταφυλλίδης. Βλάχος θα κάνει το πλασέ και τον γκολ. Το 1-1 για την ομάδα του Πανετολικού με αυτό τον γκολ από τον Βλάχο ύστερα από τη σέντρα του Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς θα κάνει τη σέντρα, θα δώσει στον Βλάχο, ο Τριανταφυλλίδης θα πέσει, θα περάσει ο Βλάχος τον Τριανταφυλλίδη, θα κάνει το πλασέ. Κανένας παίκτης από την άμυνα του πύργου δεν βρέθηκε εκεί να διώξει την, να διώξει την μπάλα. Έτσι κατέληξε στα δίχτυα Τριανταφυλλίδη, ισοφαρίζοντας η ομάδα του Πανετολικού. 1-1. Σπάσιτς θα κάνει το σούτ, αλλά η μπάλα λίγο έξω αγωνιστικό χώρο και ο διαιτητής, ο κύριος Χέλης, ο οποίος πυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1.